Πείτε μας καταρχάς ποια προβλήματα συναντήσατε φτιάχνοντας τον συνεταιρισμό που έχει και μια διαμορφία επειδή είναι ο πρώτος με κλωστική κάναβη και σε ποια φάση από άποψη βιωσιμότητας είστε αυτή τη στιγμή και τι ακριβώς κάνετε. Ναι, προβλήματα σημαντικά δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής. Νομικά είναι όχι. Ναι, το μόνο που αντιμετωπίζουμε γενικότερα είναι μια σχετική γραφειοκρατία και σε ό,τι αφορά το στήσιμο μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Θα μπορούσε να είναι απλοποιημένη, πιο απλή διαδικασία, χωρίς τόση γραφειοκρατία και χωρίς τόσο χρονοβόρες καθυστερήσεις. Η διοίκηση γενικότερα δεν είναι ακόμα και πολύ έτοιμη στο να διαχειριστεί το ζήτημα κάναβη. Δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι αρκετοί παράγοντες που πρέπει να διαμορφώσουν τις καινούργιες νομοθεσίες, οπότε υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση και σε αυτό το επίπεδο. Και τέλος, υπάρχει ακόμα έτσι μια σχετική δυσπιστία και καχυποψία από την κοινή γνώμη, από τον κόσμο, η οποία βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε δει ότι έχει αλλάξει δραματικά. Και πλέον, και όσοι έχουν περάσει εδώ από την έκθεση, έχουν δείξει πραγματικά ένα πολύ ουσιαστικό ενδιαφέρον και δείχνουν μια πολύ ανοιχτή διάθεση για να βάλουν την κάναβη στη διατροφή τους. Τον τελευταίο χρόνο επιτρέπεται η καλλιέργεια κλωστικής κάναβης, έτσι δεν είναι? Πριν δεν είχατε δραστηριότητα. Ναι, η καλλιέργεια κλωστικής βιομηχανικής κάναβης επιτρέπεται από τον Απρίλιο του 2016 και μόλις δημοσιοποιήθηκε η κοινή υπουργική απόφαση, συστήσαμε την κίνηση καναβίου. Ναι. Αν κάναμε ένα σύντομο απολογισμό πώς τα έχετε πάει μέχρι τώρα και πού σας βρίσκει κάποιος κτλ. Κοιτάξτε, προσπαθώ να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Βέβαια, είχαμε έτσι μια αρκετά ουσιαστική ανάπτυξη του συνεταιρισμού. Από τα 5 άτομα που ξεκινήσαμε τον Απρίλιο του 2016, είμαστε πλέον 19 άτομα από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ειδικότητες. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα της κάθε της παραγωγής. Τι άλλο με ρωτήσατε? Τι προϊόντα έχετε τώρα και τι σχεδιάζετε? Ναι, πέρσι ήταν η πρώτη πιλωτική μας χρονιά που καλλιεργήσαμε 8 στρέμματα και το 2017 καλλιεργήσαμε περισσότερα από 100 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με 7 διαφορετικούς αγρότες και έχουμε αρχίσει ήδη την επεξεργασία. Ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με τη διατροφή, με συμπληρώματα διατροφής και με φυσικά καλλιτικά. Και τα πρώτα προϊόντα που έχουμε διαθέτουμε στην αγορά είναι ακατέργαστη κάναβη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τσάι, εθέριο όλιο και ανθόνερο. Και ετοιμάζονται από εβδομάδα ασπορέλαιο, αλεύρι και πρωτεΐνη και φυσικά και χυλίσματα από τον άλλο μήνα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κλωστικής κάναβης ως βοτάνου, γιατί να την προτιμήσω εγώ δηλαδή? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν η κάναβη θεωρείται υπερτροφή. Ο σπόρος της είναι πολύ πλούσιος σε πρωτεΐνη, λιπαρά ωμέγα 3, αμινοξέα, σε φυτική πρωτεΐνη είναι ίσως η πιο δυνατή που μπορεί να βρει κάποιος στο εμπόριο, έτσι. Επίσης, η κάναβη περιέχει μέσα τα καναβινοειδή. Η δικιά μας η κάναβη ήμερη, η βιομηχανική, περιέχει ως επιτοπλίστων την καναβιδιόλη, το λεγόμενο CBD, το οποίο τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ότι έχει ουσιαστικές ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν τον ανθρώπινο οργανισμό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νευρολογικές παθήσεις και την ισορροπία του ανοσοποιητικού μας συστήματος.